Κέντζη Μαγιόρκη και φίλοι εδώ του Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης. Εκπρόσωποι συλλόγων και πολιτιστικών φορέων, του Συλλόγου Δικαστικών Διαδίας, του Συλλόγου Δικαστιατών, του Συλλόγου Ξαθέρι, από το Ξαθέρι φίλοι μας ιδιωτικοί, αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου, αγαπητά μας παιδιά. Εκ μέρους του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης, κ. Αλέξανδρου Φυσαία, όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του δασκάλου ζωγραφικής, κ. Στράτου Τσιρβούλη, και των καλλιτεχνών μας, σας καλωσορίζω στην έκθεση ζωγραφικής των μαθητών του Συλλόγου μας, που πραγματοποιείται για άλλη μια φορά εδώ, στον φιλόξενο χώρο της Αστικής Σχολής Κατερίνης. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δήμο Κατερίνης και τον Οργανισμό Παιδείας και Πολιτισμού για την παραχώρηση του χώρου, ώστε σήμερα η έκθεσή μας αυτή να είναι πια ένα γεγονός. Βέβαια δεν βλέπω κάποιον εκπρόσωπο, παρόλα αυτά το ευχαριστώ μας ισχύει. Εδώ και 44 χρόνια τα μέλη του Συλλόγου, με πολύ μεράκι και παρά τις δυσκολίες που κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν δυστυχώς και σήμερα να αντιμετωπίζουν, βρίσκουν τρόπους ώστε να καλύψουν την ανάγκη του ανθρώπου για πολιτιστική δημιουργία και δράση. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον αγώνα που κάνουμε για να αποκτήσουμε μια μόνιμη στέγη. Ακόμη πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους και τον Πατέρα Κυριάκο, που μας παραχώρησαν προσωρινά το χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ναού και μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουμε το έργο μας. Σήμερα λοιπόν εδώ έχουμε μια γιορτή. Μια γιορτή της τέχνης και της δημιουργικότητας. Η έκθεση που βλέπετε είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της εργασίας των μαθητών του Τμήματος Ενηλίκων και των Παιδικών Τμήματων Ζωγραφικής, που μαζί με τον δάσκαλό τους έχουν επενδύσει χρόνο και κυρίως πάθος για να δημιουργήσουν αυτά τα έργα και πολλά άλλα που μας παρουσιάζουν εδώ σήμερα. Ελπίζουμε να κερδίσουν τις εντυπώσεις σας και να σας εμπνεύσουν. Με την πολύτιμη καθοδήγηση του αγαπημένου μας δασκάλου, που πάντα με υπομονή και με μια ευγένεια που πηγάζει από την ψυχή του και καταλήγει στα χείλη του, ο κύριος Στράτος πλάθει χαρακτήρες, αγγίζει την πιο ευαίσθητη πλευρά των μαθητών του και τους μαθαίνει να σέβονται τον εαυτό τους και τον άλλο. Συνοδοιπόροι μας σήμερα σε αυτό το ταξίδι, οι αγαπημένοι φίλοι, μελωδί της παράδοσης, που θα μας παρασύρουν στα μουσικά τους εκτοχρώματα, αλλά και η αγαπημένη μας φίλη Έλενα Πεπερίδου, μαθήτρια κύρια του κύριου Στράτου και συγγραφέας, έχοντας εκδώσει ήδη ένα μυθιστόρημα και περιμένοντας την κυκλοφορία του δεύτερου και με δημοσιεύσεις διηγημάτων και ποιημάτων, θα μας διαβάσει κείμενα που εκφράζουν σκέψεις και ανησυχίες του αγαπημένου μας δασκάλου. 10 σταγόνες λοιπόν άσπρο, 5 σταγόνες κόκκινο, 2 σταγόνες κίτρινο και ξεκινάμε. Thank you.
μας έχει αναλύσει σε κείμενό του ο δάσκαλος, ο κύριος Στράτος, η τέχνη είναι κατεξοχήν μορφή δημιουργίας και προέρχεται από το ρήμα τίκτο, που σημαίνει γενό, δημιουργό. Η τέχνη λειτουργεί ως υποκατάστατο της ζωής. Είναι το μέσο που εντάσσει το εγώ στο εμείς, που φέρνει τον άνθρωπο σε ισορροπία με το περιβάλλον. Η τέχνη είναι που ανυψώνει τον άνθρωπο από μια κατακερματισμένη προσωπικότητα σε μια ολοκληρωμένη ύπαρξη, που τον βοηθά να διαβλέπει την πραγματικότητα, όχι μόνο ενισχύοντάς τον να την υποφέρει, αλλά αυξάνοντας τη θέλησή του να την διαμορφώνει πιο ανθρώπινη. Η τέχνη είναι εν τέλει μια κοινωνική αναγκαιότητα. Οι καλλιτέχνες, μουσικοί, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, ποιητές, έχουν αποστολή να δημιουργήσουν έργα με τέτοιο τρόπο, ώστε παρατηρώντας τα κανείς, να μπορεί να συναισθανθεί μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση που συνηθίζουμε να ονομάζουμε αισθητική απόλαυση. Πρόκειται για το συνέστημα και όχι για το αίσθημα της ικανοποίησης που νιώθουμε από την παρουσία της τέχνης. Το συνέστημα που ενώ οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, τους ενώνει σε μια ολότητα. Τα δημιουργήματα της τέχνης μπορεί να μην αυξάνουν τη ζωή μας, την κάνουν όμως καλύτερη, ώστε με βεβαιότητα να πούμε ότι χωρίς την αισθητική απόλαυση που μας προσφέρει η τέχνη, η ζωή μας δεν θα ήταν υποθερτή. Ή, κατά τον Πλάτωνα, ο βίος μας δεν θα ήταν βιωτός. Σημαίνει γράφω, καταγράφω τη ζωή.
Μέσα από τη ζωγραφική ανανουσεώνες, ο άνθρωπος μαρτυρεί την εξέλιξή του, δηλαδή τα μέσα επιβίωσής του, τον τρόπο που γιορτάζει, που αθλείται, που ντύνεται, και αυτή είναι μια ιστορική καταγραφή. Οι καλλιτέχνες με τους πίνακες μας καλούν να νιώσουμε την αισθητική απόλαυση που προκαλεί η τέχνη με κρυφούς νόμους, που δεν εξαγγέλλονται, αλλά υπενήσονται. Κάθε ζωγραφιά μας υποδεικνύει και έναν τρόπο, πρωτότυπο τρόπο, για να βιώσουμε την αισθητική απόλαυση. Στόχος των επιστημόνων είναι να περιγράψουν την πραγματικότητα όπως ακριβώς είναι και με αποδείξεις, ενώ των καλλιτεχνών να την κάνουν καλύτερη και δικαιότερη. Με άλλα λόγια, να δημιουργήσουν έναν κόσμο πιο ελκυστικό, πιο όμορφο. Τι συμβαίνει όμως όταν είμαστε απέναντι σε έναν πίνακα? Γιατί και πώς κάνει τον άνθρωπο καλύτερο? Η συναναστροφή πίνακα και κοινού ουσιαστικά είναι η κοινοποίηση και μετά η συμμετοχή σε έναν καλύτερο κόσμο που τελικά αλλάζει την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του θεατή θετικά. Το μυστικό είναι ο τρόπος. Ο τρόπος που σκέφτεται ο ζωγράφος δεν είναι επιφανειακός, αλλά έχει φόντο, βάθος, προοπτική. Όπως πινελιά την πινελιά προσθέτει χρώμα, έτσι σκέφτεται, προσθέτοντας. Υπάρχει περίπτωση να αφαιρεί προκειμένου να προσθέσει ομορφιά στο έργο του. Υπάρχει περίπτωση, ενώ το θέμα είναι άσχημο, το έργο να είναι ένα αριστούργημα. Στην επικοινωνία καλλιτέχνη κοινού μέσω του πίνακα, στόχος είναι να γίνουμε κοινωνοί, να γίνουμε εμείς. Thank you.
Μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη κοιτάζουμε και βλέπουμε. Αισθανόμαστε τα σπουδαία αυτονόητα. Ακούμε το τραγούδι των δέντρων και γινόμαστε εμείς οι άλλοι, αφού το δικό σου το εγώ με το άλλο το εγώ ίδιο είναι. Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα του δασκάλου και μετά ένα κείμενο δικό μας. Τα μάτια του καλλιτέχνη. Κοιτάζω το παιδί στην αγκαλιά της μάνας και βλέπω τη στοργή και την αγάπη. Τον αγέρα, το νερό και τα σπαρτά και βλέπω τη ζωή. Κοιτάζω το δέντρο κατά μεσή στον κάμπο και βλέπω τη μοναξιά. Το τριαντάφυλλο, το γιασεμί και το ζουμπούλι και βλέπω το θαύμα. Κοιτάζω τον ουρανό και τα αστέρια και βλέπω το Θεό. Κοιτάζω και βλέπω. Ανοίγω το ράδιο
απολαμβάνω τις μελωδίες. Ακούω. Σκύβω και μυρίζω την καρδένια. Έχω όσφηση. Μια κουταλιά μέλι στο στόμα. Έχω γεύση. Το ένα μου χέρι τρίβει το άλλο. Έχω αφή. Είμαι πάμπλουτος. Τα έχω όλα. Γιορτάζω. Αφού έχω όλα αυτά, ξεκινάω με σιγουριά για τον αγώνα της καθημερινότητας. Κι ο άλλος παραπέρα μισεριάζει και στεναχωριέται, γιατί δεν έχει Instagram. Άναψε πάλι το πρωί ο Θεός τον ήλιο,
για να ματαϊδώ τον κόσμο. Δεν στέλνει για το φως λογαριασμό με κιλοβατόρες. Περνούν τα χρόνια, φεύγουν οι μέρες, κυλούν οι ώρες. Για χαράτσια, τις ρητίδες στέλνει. Για πληρωμή στα τέλη, τα άσπρα μου μαλλιά. Πώς άραγε ο άλλος να είναι, αφού τον σκέφτεται
σκέψεων και πράξεων του τα ίδια δεν ξέρω. Νομίζοντας πως είναι αυτός που βλέπει αντίκρι στον καθρέφτη του Τσόπετσα. Πάντα όμως η περιέργεια θα ψάχνει την αλήθεια των πραγμάτων, γυρεύοντας να μάθει την ουσία. Για τη ζωή στην ουσία που ψάχνοντας θα βρεις, πως η ουσία της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Η ζωή που τρέφει το σώμα και το νου. Και ο νους να πεινάει πιο πολύ από το σώμα. Γιατί κατάλαβε πως τα γεύματα της γνώσης τελειωμού δεν έχουν. Γιατί κατάλαβε ο νους πως μυρωδιά της γνώσης μόνο πήρε. Ευωδιαστή μυρωδιά ζωής που πήραν αυτοί που πλησίασαν, γνώρισαν και φέθηκαν στο ανθρώπινο χάρτη της. Ανθρωπιά στο χάρτη της πραγματικής γνώσης. Ίσως καμιά φορά και λάθος να έχεις κάνει όταν τον άλλον ανθρώπινα δεν είδες. Γιατί τον άλλον πάντα πρέπει να δικαιώνεις. Όταν με τα δικά σου μάτια το μετρήνεις. Αν η σκέψη και η πράξη αντάμα με την αγάπη πάει, κανείς δεν πρέπει που να μην έχει θέση στην καρδιά. Οι πράξεις στον κόσμο έχουν όλοι, γι' αυτό υπάρχεις κι εσύ. Και έχουμε λαθέψει νομίζοντας πως επειδή ο άλλος είναι αλλιώς, στενάχωρο το όνομα μας κάνει. Αφού δεν γίνεται αλλιώς παρά ο άλλος να είναι αλλιώς. Και εχθρικά τον άλλον βλέπουμε, επειδή είναι διαφορετικός από εμάς, μα όχι εμάς που είμαστε διαφορετικοί από τον άλλον. Παραβλέποντας το τι είναι ωφέλιμο και τι βλαβερό για μας. Φανερό δεν είναι πως τα μάτια του άλλου αλλιώς βλέπουν αφού άλλα μάτια είναι. Αφού τα μάτια του μυαλού μας αλλιώς θεωρούν τα πάντα, γιατί είναι απλώς άλλα μάτια. Και πώς απέτηση να έχουμε όπως εμείς νομίζουμε και οι άλλοι να νομίζουν. Απ' άλλους γονείς και μ' άλλα αδέρφια, μ' άλλους φίλους και δασκάλους, μ' άλλο αποτύπωμα. Το μοναδικό και αναπανάλητο διαφορετικό αποτύπωμα του καθενός. Το αποτύπωμα του χεριού και του ματιού που ποτέ δεν είχε, δεν έχει, ούτε θα έχει άνθρωπος ξανά. Το σεβαστό διαφορετικό αποτύπωμα του άλλου. Ρωτώντας τον άλλον ποιος είναι, θα σου πει εγώ. Και εσένα άλλος να ρωτήσει, πάλι εγώ θα πεις. Και αφού το δικό σου εγώ με το άλλο το εγώ ίδιο είναι, ίδιοι είμαστε. Πώς χορτασμένος ο ένας να είναι όταν πεινάει ο άλλος, πώς αισθαμένος να είναι όταν κρυώνει ο άλλος, πώς χαρά να νιώθεις όταν πονά ο άλλος, γιατί το δάκρυ της ψυχής σου μόνο ο άλλος να σκουπίσει μπορεί. Το χάδι που περιμένεις είναι από το άλλο το χέρι. Δεν είσαι εγώ. Είσαι ο άλλος. Έγινα άλλος πια εγώ. Συγγνώμη λίγο, μία παράκληση. Yeah.
Σήμερα ήρθαμε να απολαύσουμε τη δουλειά υπέροχων καλλιτεχνών, ανθρώπων της πόλης μας που εκφράζονται με τα πινέλα τους και μας επιτρέπουν να γίνουμε κοινωνοί των συναισθημάτων τους. Όλη η σημερινή έκθεση είναι αποτέλεσμα του μόρφου τους και της αγάπης τους στη ζωγραφική. Μα γεννιέται άραγε ο άνθρωπος με κάποιο έφυτο ταλέντο, ή μαθαίνει στην πορεία πώς να ζωγραφίζει, να γράφει, να συνθέτει, αρκεί το ταλέντο από μόνο του. Αυτή την ερώτηση την έχουν όλοι οι καλλιτέχνες μέσα τους και τους ταλανίζει αραγέ. Ωστόσο, σε αυτό το τμήμα ζωγραφικής υπάρχει ένας άνθρωπος που μας έβγαλε από τέτοιου είδους προβληματισμό. Καταλάγιασε τις αγωνίες μας και μας έδειξε τον δρόμο. Ναι, απάντησε ο δασκαλός μας, ο κύριος Στράτος Τσιρβούλης. Το ταλέντο είναι αναγκαίο. Μα τι να τον κάνεις στο σπόρο αν δεν το ποτίσεις. Και έπειτα ο δάσκαλός μας, σαν ένας καλός και επίμονος κυπουρός, μέρα τη μέρα, μάθημα το μάθημα, μας γύρισε και μας έκανε μικρά λουλούδια. Ποτέ δεν κουράστηκε να εξηγεί και να δείχνει. Έσκαβε αυτός βαθιά μέσα μας να ξεθάψει τις αλήθειες μας και εμείς νομίζαμε πως μόνο απλώναμε το χρώμα. Πότιζε αυτός στάλα-στάλα την αγάπη για τη ζωγραφική και εμείς θεωρούσαμε πως μόνο ανακατεύαμε τα χρώματα. Αυτό ήταν μόνο. Ένα ταξίδι κάθε φορά. Μια επικοινωνία ανάμεσα στον δάσκαλο και στον μαθητή. Και ο καλός κυπουρός έβλεπε και καταλάβαινε πως μεγάλωναν και εξελίσσονταν οι σπόροι. Και εμείς μήτε καταλάβαμε μέσα από την ηρεμία της ψυχής του. Πότε φτάσαμε να μην μας νοιάζει πια αν έχουμε ταλέντο ή πόσο ικανοί ζωγράφοι είμαστε. Κόπασαν αυτές οι τυποτένιες ανησυχίες. Γιατί αυτό που καταλάβαμε είναι πως μετρά να έχεις μέσα σου τη φλόγα να δημιουργήσεις, την υπομονή να το κάνεις και το θάρρος να αντιμετωπίσεις το λάθος σου. Αυτά μόνο καταλάβαμε από το δάσκαλό μας. Ευτυχώς πάλι που ήταν και τα πιο σπουδαία. Δεν είναι τυχαίο που τον αποκαλούμε όλοι δάσκαλο. Όχι πως πολλοί άνθρωποι από το όνομα Στράτος, μα γιατί λίγοι είναι οι δάσκαλοι. Όσα χρόνια και περάσουν, θα είναι ο δάσκαλός μας. Για την ευθύτητα των λέξεων του, για την καλοσύνη της ψυχής του, για την αμέριστη συμπαράστασή του. Γι' αυτό το «έλα μωρέ, καλό είναι» όταν μας στεναχωρούσε το αποτέλεσμα κάποιου έργου. Και γι' αυτό το «θα μπορούσες και καλύτερα» όταν εμείς νομίζαμε πως είχαμε φτιάξει τη Μόνα Λίζα. Άνθρωπος απλός στα λόγια, πλούσιος στα συναισθήματα. Άνθρωπος της φύσης που έχει κατανοήσει πως το νόημα της ζωής είναι η ουσία της απλότητας. Αυτός είναι ο δασκαλός μας, που μαζί του η ζωγραφική δεν είναι ο πίνακας, αλλά το ταξίδι προς την Αθάκη. Με όλη μου την αγάπη και όλο μου το σεβασμό, θα ήθελα να το αφιερώσω και ένα δικό μου ποίημα. Το ποίημα λέγεται Αστέρια. Θα γυρίσω τη φωνή στην ποιητική τώρα. Τόσα αστέρια στον ουρανό και κανένα δικό μας. Θέλεις να τα δεις? Μέσα στα φύλλα της ελιάς έχουν κρυφτεί. Στου γιασεμιού τα άνθη. Ποιος ψάχνει όμως τις μέρες μας? Είμαστε φτωχοί από αστέρια αυτές τις νύχτες. Ξένοι, ατέριαστοι με το θάρρος τους, το φέγγος τους. Είμαστε φτωχοί. Όμως τα βράδια, αν τα κοιτάξεις καλύτερα, αυτά κάνουν πως δεν υπάρχουν. Πότε μας φαναρώνονται, πότε σβήνουν. Και εμείς είμαστε φτωχοί τότε όταν σηκώνουμε το βλέμμα μας και γυρεύουμε μοναχά τη λάμψη τους. Αλλά πάλι μου φάνηκες πως είσαι εδώ και όχι εκεί, κάτω από το τρέμουλό τους. Είχες μια ελπίδα στα μάτια σου, όπως έλυζε το φεγγάρι. Ήσουν όμορφος. Κοίτα, ένα αστέρι πέφτει. Κάνε εσύ μια ευχή. Περισσεύουν και άλλα πολλά που θα πέσουν μια νύχτα για μένα. Τα βράδια μου σχημάμαι νωρίς. Είμαστε φτωχοί, το ξέρεις. Στη Συρία και στο Ιράκ λένε πως βγαίνουν περισσότερα. Φωτίζουν πιότερο από το παρουσιού τη λάμψη. Μα τώρα τελευταία μας βρήκε όλη σημειοποίηση. Όμως τα βράδια, στεφάνι ολόκληρο πλέγουμε του γιασεμιού τα κλονάρια. Εκείνες τις ώρες αυτά τα πιάνει μια όρεξη και ψηλώνουν και ψηλώνουν. Είμαστε φτωχοί κάτω από τα αστέρια. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τα ευχαριστήσει που διαλύουν το σκοτάδι. Όμως τα βράδια, εσύ είσαι πιο όμορφος όπως ελούσε το φεγγάρι.
Δες λιγάκι τα αστέρια. Στις στέγες όλου του κόσμου ξαπλώνουν και μας μιλούν. Ασημώνουν τα μαλλιά μας και τα κάνουν λαμπερά. Στις πλαγιές του βουνού επάνω μια γραμμή φωτεινή μας δείχνει το πιο πέρα. Στη μικρή άκρη χορεύουν και τραγουδούν τον ύπνο μας. Κοίτα, είμαστε φτωχοί όμως τα βράδια. Στις τσέπες μας κρυφά τρυπώνει ασημόσκονη. Έτσι κάθε πρωί φοράμε πιο ακριβά παντελόνια που πάντα μας φαίνεται ότι λίγο ακόμα κόντυνα. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, δάσκαλε, που είσαι πάντα τόσο κοντά μας. Τόσο κοντά, ώστε να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, αλλά και τόσο μακριά, ώστε να θέλουμε πάντα να κυνηγάμε τη μαγεία της ζωγραφικής. Ευχαριστούμε, δάσκαλε. Ευχαριστούμε, Έλενα, και εμείς. Και σαν σύλλογος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί νομίζω με τα λόγια σου εκπροσώπησες όλους τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους, του δασκάλου. Παρακαλώ τώρα, νομίζω είναι η ώρα, κύριε Στράτο, να μας κάνετε ένα μικρό μάθημα. Χωρίς πινέλα, χωρίς χρώματα. Κάποιος από εσάς, κάποιος από εσάς, δεν ξέρω.
θα γίνει γιατρός. Κάποιος από εσάς θα γίνει υγειοφόρος, κάποιος εργάτης, κάποιος δικηγόρος. Όλα τα επαγγέλματα είναι εισάξια γιατί σαν μια μηχανή η κοινωνία πρέπει να έχει και το ροδέλατες, πρέπει να έχει και το φίλτρο, πρέπει να έχει και το σωληνάκι, πρέπει να έχει και το γρανάζι, το στρόφαλο, τις ταχύτητες, όλα αυτά. Για να λειτουργήσει η κοινωνία. Όλα είναι εισάξια. Κάποτε έφτιαξα μια κατασκευή και με μια ροδέλα περίμενα τρεις μέρες. Γιατί ήταν Σαββατοκύριακο. Να είμαι στο μαγαζί. Με μια ροδέλα. Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω την κατασκευή. Όλα τα επαγγέλματα είναι εισάξια. Κάποιος από εσάς όλα. Δεν ξέρω ποιος. Θα γίνει πρωθυπουργός. Κάποιος από εσάς θα γίνει πρόεδρος του κρατήρας. Κάποιος από εσάς θα ανακαλύψει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάποιος από εσάς θα γίνει μεγαλύτερος από τον Σοπέν, μεγαλύτερος από τον Νταβίντσι. Γιατί κάθε γενιά γίνεται καλύτερο οπωσδήποτε, γιατί έχει όλο το background, όλες τις γνώσεις προηγούμενων γενιών και προχωράει η ανθρωπότητα πάνω και πάνω και προχωράει. Επειδή δεν ξέρω ποιος από εσάς θα γίνει ό,τι μεγαλύτερο έχει γίνει στην πλάση μέχρι τώρα, δεν ξέρεις, θα γίνει, δεν ξέρεις. Γι' αυτό σας έλεγα από τώρα, σαν να έχετε γίνει κιόλας. Και έτσι δεν είναι. Το κάθε παιδί είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Και πρέπει να το βοηθάμε, να το επικροτούμε για την προσπάθεια, όχι για το αποτέλεσμα. Γιατί εμείς μεγάλοι γίναμε και τα αποτελέσματα που θέλαμε δεν τα κάναμε. Πόσο μάλλον το παιδί που τώρα γίνει στον δρόμο. Είναι απόλυτα σεβάσιμα τα παιδιά. Πρέπει να τα σέβομαστε, να τα βοηθάμε για να εξελίξει την προσωπικότητά του. Για να τα καμωρώνουν μετά και σαν δάσκαλος που είμαι, αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ευθύνη που υπάρχει, που έχω. Γιατί με μια λέξη ένας δάσκαλος μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Με μια του λέξη μόνο και με μια του λέξη να το σύνθησε μόνο να το κάνει στο παιδί. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και για τους μεγάλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθούν να αισθάνομαι με ευθύρας. Γιατί οι μεγάλοι που έρχονται είναι ήδη γεννημένοι καλλιτέχνες. Απλώς δεν το ξέρουν. Από τη στιγμή όμως που εκδήλωσα τον ενδιαφέρον, εγώ καταλαβαίνω και ξέρω ότι για να έρθει το έχει έννοια, το έχει καημό. Και απλώς βοηθάω τον να ανακαλύψει τις δυνατότητες του. Τίποτα πρόβλημα. Ο τρόπος αυτός είναι αυτός που εκτιμάται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί το να έχεις μια ιδέα για τον εαυτό σου είναι κάτι. Την πύλη είναι άλλη. Για σένα είναι το πάνω. Σας ευχαριστώ επειδή είστε το πάνω. Εμείς σας ευχαριστούμε, δάσκαλε. Ευχόμαστε να έχετε υγεία για πολλά 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 χρόνια ακόμη και να σας χαιρόμαστε στο Σύλλογο και εμείς και όλοι οι Κατερίνη και όσοι άλλοι σας γνωρίζουν ή θα σας γνωρίσουν. Ευχαριστούμε και εσάς που είχατε την υπομονή να είστε εδώ σήμερα. Δεν τελειώσαμε ακόμη, θα συνεχίσουμε με τους μελούδους της παράδοσης, θα αναλάβουν τα πινέλα αυτή τώρα. Μια μικρή παράληψη μόνο έκανα, δεν χαιρέτησα το Σύλλογο Ιψηλάνδη, που είναι και ο Σύλλογος της Τραπεζούντας, όπου ζει και απολαμβάνει τη ζωή ο δάσκαλός μας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μας τιμήσατε για άλλη μια φορά στην έκθεσή μας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά και το φθινόπωρο την δουλειά μας, να γνωρίσετε τον δάσκαλο από κοντά, μέσα στο έργο του. Αυτά λοιπόν από εμάς, καλό καλοκαίρι και το λόγο έχουν οι μελωδοί. Ένα φύσαλε γυαλί στο ράφι.
Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος με πολλούς φίλους, οι οποίοι ήταν οι εξής τρεις. Εγώ έπαιζα μπουζούκι, ο Δημήτρης έπαιζε κιθάρα, αλλά κοιμόταν γιατί δεν του άρεσε τα ρεμπέτικα. Το αφεντικό ήταν και ο μοναδικός πελάτης που ήταν στο βάθος του μαγαζιού, σε ένα ωραίο τραπέζι, και έπινε στο ποτό του, ήταν ο κύριος Στράτος. Ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία έρχονται στο μυαλό σου, στη ψυχή σου, ύστερα από μια υπέροχη βραδιά? Η ικανοποίηση ότι τα έργα των μαθητών μου είναι άξια προσοχής, ότι έχω φτάσει σε ένα πάρα, πάρα, πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, το οποίο δεν συναντάται συχνά στα μέρη των εκθέσεων, και το συνέστημα που εισπράττω από τους ίδιους τους μαθητές μου είναι η κινητήριος δύναμη για να συνεχίσω να βοηθάω όπως μπορώ και όπως ξέρω για να πάμε ακόμα ψηλότερα την τέχνη. Τους ευχαριστώ όλους από την καρδιά σας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σας είδαμε συγκινημένο και πυκωμένο? Είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το μέσο που κάνει το κτήνος άνθρωπο. Και ότι αυτό που προαγάγει είναι το συνέστημα. Γιατί το συνέστημα είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο. Δηλαδή να συναισθάνεται, να αισθάνεται τον άλλον ως αυτόν. Και αν στάσουμε και την θεϊκή ρίση, την ευαγγελική ρίση, για να θεωθείς μέσω του συνανθρώπου σου πρέπει να το κάνεις. Δεν γίνεται να ανάβεις λαμπάδες για σένα. Η προσευχή δηλαδή ισχύει μόνο και όταν γίνεται για τον άλλον, όχι για σένα. Όταν πήρατε το λόγο, μιλήσατε για τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά είναι η μεγάλη ευθύνη όλων των, και των γονιών, αλλά και όλων όσων είναι στο περιβάλλον τους. Γιατί όλο το περιβάλλον βοηθάει στο να γίνουν ό,τι πιο μεγάλο έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα η ανθρωπότητα. Το κάθε παιδί είναι εν δυνάμει ένας μεγάλος άνθρωπος. Αυτό που δεν έχει κάνει η προηγούμενη γενιά, αυτό το παιδί πρόκειται να το κάνει οπωσδήποτε. Αυτό είναι και το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ. Κάναμε μια εκδήλωση σήμερα για ένα μήνυμα αφιέρωμα στο δάσκαλό μας, τον κύριο Στράτο Τσιβούλη. Αδυνατούμε πολλές φορές να το πούμε Στράτο Τσιβούλη. Πάντα το λέμε με τον αποκαλούμε δάσκαλο το δάσκαλό μας, όλοι μας, μικροί, μεγάλοι. Ήταν μια εκδήλωση πολύ πετυχημένη για κάποιον άνθρωπο που μας εμπνέει κάθε φορά που κάνουμε μάθημα. Μας έχει δώσει να καταλάβουμε βαθιά μέσα μας τι σημαίνει ζωγραφική, τι σημαίνει τέχνη. Μας έχει εμπνεύσει και με το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του, με την απλότητα της ψυχής του και την ουσία των πράξεών του. Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε βαθιά τον δάσκαλο για όσα μας έχει προσφέρει ως τώρα και ελπίζουμε να συνεχίζει για πολλά χρόνια να είναι κοντά μας στο Σύλλογο, στο Σταθμό και να προσφέρει έτσι αμέριστα τη συμπεράσταση και τη βοήθειά του. Το ελάχιστο ευχαριστώ που μπορούσαμε να πούμε για τον δάσκαλό μας ήταν αυτό το αφιέρωμα σήμερα για τον άνθρωπο αυτό που τον νιώθουμε και πατέρα και φίλο και δάσκαλο και μέσα στην ψυχή μας. Έχει μπει και μας έχει γεμίσει από χρώματα, από ιδέες, από εμπνεύσεις, πώς μπορούμε πίσω από κάτι να δούμε κάτι άλλο, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τις αισθήσεις μας και να τις ζήσουμε στο έπακρο. Σας λέω το εξής. Κάποιος από εσάς, δεν ξέρω ποιος, θα είναι γιατρός. Κάποιος από εσάς θα γίνει υγειοπόνος, κάποιος εργάτης, κάποιος
δικηγόρος, όλα τα επαγγέλματα είναι εισάξια, γιατί σαν μια μηχανή η κοινωνία πρέπει να έχει και το ροδέλατες, πρέπει να έχει και το φίλτρο, πρέπει να έχει και το σωληνάκι, πρέπει να έχει και το γρανάζι, το στρόφαλο, τις ταχύτητες, όλα αυτά. Για να λειτουργήσει η κοινωνία. Όλα είναι εισάξια. Κάποτε έφτιαξα μια κατασκευή και μια ροδέλα περίμενα τρεις μέρες, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο, να ανοίξει το μαγαζιά. Με μια ροδέλα. Δεν μπορούσα να ολοκληρώσω την κατασκευή. Όλα τα επαγγέλματα είναι εισάξια. Κάποιος από εσάς όμως, δεν ξέρω ποιος, θα γίνει πρωθυπουργός. Κάποιος από εσάς θα γίνει πρόεδρος του γραφείου. Κάποιος από εσάς θα ανακαλύψει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάποιος από εσάς θα γίνει μεγαλύτερος από τον Σοπέν, μεγαλύτερος από τον Νταβίντσι. Γιατί κάθε γενιά γίνεται καλύτερο οπωσδήποτε, γιατί έχει όλο το background, όλες τις γνώσεις προηγούμενων γενεών και προχωράει η ανθρωπότητα πάνω και πάνω και προχωράει. Επειδή δεν ξέρω ποιος από εσάς θα γίνει ό,τι μεγαλύτερο έχει γεννήσει η πλάση μέχρι τώρα, δεν ξέρεις το κάθε παιδί τι θα γίνει, δεν ξέρεις. Γι' αυτό σας σέρνω από τώρα, σαν να έχετε γίνει κιόλας. Και έτσι δεν είναι. Το κάθε παιδί είναι ένα σπουδαίο πλάσμα. Και πρέπει να το βοηθάμε, να το επικροτούμε για την προσπάθεια, όχι για το αποτέλεσμα. Γιατί εμείς μεγάλοι γίναμε και τα αποτελέσματα που θέλαμε δεν τα κάναμε. Πόσο μάλλον το παιδί που τώρα γίνει στον δρόμο. Είναι απόλυτα σεβάσμια τα παιδιά. Πρέπει να τα σεβόμαστε, να τα βοηθάμε για να εξελίξουν την προσωπικότητά τους. Για να τα καμωρώνουν μετά και σαν δάσκαλος που είμαι, αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ευθύνη που υπάρχει, που έχω. Γιατί με μια λέξη ένας δάσκαλος μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Με μια του λέξη μόνο και με μια του λέξη να το στείλει στον ουρανό. Να το κάνει σπουδαίο. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και για τους μεγάλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βλέπω τη ζωή. Κοιτάζω το δέντρο κατά μεσή στον κάμπο. Και βλέπω τη μοναξιά. Το τριαντάφυλλο, το γιασεμί και το ζουμπούλι. Και βλέπω το θαύμα. Κοιτάζω τον ουρανό και τα αστέρια. Και βλέπω το Θεό. Κοιτάζω και βλέπω.